Αυτή είναι η μεσημεριανή ζώνη που κατά τη γνώμη σου τι φταίει, Χριστίνα? Η φαντασία. Σε ακούω, ναι, γιατί τα βλέπεις, φαντάζομαι, σπίτι κάποια στιγμή χαλαρά. Κοίταξε, βλέπω τηλεόραση, όχι πάρα πολύ συχνά. Βλέπω και πολλές φορές αργά το βράδυ που βάζει και επανάληψη και μεσημεριανές εκπομπές. Βλέπω διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό, ότι πρέπει ούτε να κόψουμε αυτά που δείχνουν μια χαρά. Νομίζω ότι πρέπει να δείχνουμε στον κόσμο και πιο έξυπνα πράγματα, αλλά να τα δείχνουμε με τρόπο που. Να... Γιατί το ντοκιμαντέρ δεν θα το παρακολουθήσει. Αν σε ένα μεσημεριανό δείχνανε ντοκιμαντέρ εντός εισαγωγικών, κάτι έξυπνο, κάτι σαν ντοκιμαντέρ με έξυπνα δοσμένο τρόπο, ο κόσμος θα το παρακολουθούσε. Γιατί όσες φορές και να δει εμένα τρόπος του λέγει, ή εσένα, εντάξει, κάποια στιγμή βαριέται. Θέλει να δει και κάτι άλλο. Απλά πρέπει να του το δώσουμε διαφορετικό τρόπο. Γιατί άμα του πει θα δει ντοκιμαντέρ, δεν βλέπει. Mm-hmm. Άμα... Θέλει λοιπόν ένα προϊόν η τηλεόραση αυτή τη στιγμή το μεσημέρι που να λείπει γενικά. Και που, έτσι, να δίνει και κάτι στον κόσμο. Αν όχι ντοκιμαντέρ, μια εκπομπή. Ναι. Ωραία, δημοσιογραφική ίσως, έρευνα ίσως. Να του δίνει και, κάτι για τη ζωή του. Και να, είναι, να του καλυτερεύει τη ζωή αυτό που για δίνει, παράδειγμα, ίσως. Όταν έπαιζε το απόγευμα ο Μαμαλάκης, θυμάστε τι νούμερο έκανε? Που ήταν και σαν ντοκιμαντέρ που λες τώρα εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έξυπνα. Μου ήρθε τώρα από την περιγραφή σου, Χριστίνα, η εκπομπή του Μαμαλάκη. Κάτι χρηστικό, γιατί αυτό ζήτησες. Ναι, από μαγειρική. Πολύ ώρα το είπες. Ναι. Μπράβο. Κάτι με εικόνα, φωτογραφία, κύριε σκηνοθέτα, κύριε Κωστόπουλε. Ναι. Κάτι που να έχει οδηπορικό. Κάθε φορά διαφορετικό. Να δείχνει και Ελλάδα. Κάτι που να είναι κάθε φορά διαφορετικό. Και κάτι που να είναι τηλεόραση καλή. Νομίζω που υπάρχει πρόβλημα ότι πρέπει να μεταπηδήσει από τη γυμναστική στους σύμβουλους προγράμματος. Να πάει δίπλα στον κύριο Λάτσερ, στον κύριο Μπούτο, να τους πει τι θέλει ο κόσμος, γιατί είναι περιστατωμένες και εγώ εκπλήσωμαι. Δημήτρη, πάντως ειλικρινά, και εγώ όταν ξεκίνησα και έδωσα αυτή την ιδέα που κάναμε και πέρυσι στην Ελένη, έτσι ξεκίνησα. Λέω, α, δίνει και ιδέες. Όχι, σκέφτομαι και στο γυμναστήριο, λέω, τι θα τραβήξει τον κόσμο να γυμναστείς. Ψάχνω, σκέφτομαι, σπάω το μυαλό μου να δω. Το να πω στον κόσμο, αλλά κάνε βαρά και δεν θα κάνει. Αυτά σε φάγανε, ρε κορίτσι, έχεις και ιδέες. Ποιος σου είπε στην τηλεόραση πρέπει να έχεις ιδέες? Και πώς τις λες, και πώς τις λες τις ιδέες? Και σε ποιους, και πώς τις λες και σε ποιους τις ιδέες? Πας στη Μενεγάκη ή πας στο... Πού τις λέει τις ιδέες? Έχω μια ιδέα να σου πω για την εκπομπή. Ποιος φταίει μετά?